γράφεται και λέγεται πολλές φορές πως το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Τσίπρα θα κριθεί εν πολλής από το κατά πόσον θα φανεί δυνατός και αποτελεσματικός στον ανένδοτο αγώνα κατά της διαπλοκής. Επί του προκειμένου, αν τελικά θα μπορέσει να σπάσει το απόστημα του μηντιακού κατεστημένου. Η κυβέρνηση διαρρέει πως ήρθε η ώρα να πληρώσουν για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών. Το ίδιο είπε ο Πρωθυπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Υπουργός Επικρατείας ο Νίκος ο Παπάς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και σήμερα ο Υπουργός κύριος Σπρίντζης στην κρατική τηλεόραση. Για την ακρίβεια, αν τελικά η κυβέρνηση αρχίσει τον πόλεμο με τους καναλάρχες, είναι απορίας άξιο να δούμε πόσοι τελικά θα αντέξουν να πληρώσουν τα χρήματα που απαιτεί το νομοσχέδιο, το οποίο ήδη κατατέθηκε, δόθηκε στην δημοσιότητα. Και δεν συμπεριλαμβάνει ως προϋπόθεση την μέχρι σήμερα λειτουργία των σταθμών, κάτι που σημαίνει ότι όλοι θα ξεκινήσουν από την ίδια βάση, από μηδενική βάση. Αυτός ο σχεδιασμός υπήρχε ως και την περασμένη εβδομάδα. Πριν δηλαδή την ψηφοφορία στη Βουλή με το 229 ναι της αντιπολίτευσης και τα 38 όχι των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι θα απαιτηθούν τα χρήματα για τις άδειες, το είπε πανηγυρικά ο Αλέξης ο Τσίπρας, ευρισκόμενος στο εξωτερικό, στους εταίρους, στους ευρωβουλευτές, το είπε παντού. Το νομοσχέδιο λοιπόν η κυβέρνηση, παρότι το είχε έτοιμο, το είχε κρατήσει πίσω για να μην κατηγορηθεί πως εκβίαζε τα μέσα εν όψη της διαπραγμάτευσης. Η άνευ όμως προηγουμένου, η υποστήριξη του ναι από την πλειονότητα, από τη συντριπτική πλειονότητα των ιδιωτικών καναλιών, προκάλεσε την έκρηξη του λαού και μετά του Μεγάρου Μαξίμου. Βοά ο κόσμος. Τι κάνει το Μεγάρο Μαξίμου, τι κάνει ακόμα ο Πρωθυπουργός με όλους αυτούς. Ένας από τους πρώτους στόχους είναι η λειτουργία μιας τηλεόρασης μέσων γενικότερα ενημέρωσης με όρους νομιμότητας, όπως απαιτούν αλλεπάλληλες αποφάσεις από το 2010 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξέρετε, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν αρχίσει να φωνάζουν περί ελευθεροτυπίας. Ακριβώς με αφορμή την εισαγγελική έρευνα για τον τρόπο κάλυψης του δημοψηφίσματος. Το δίλημα λοιπόν τώρα που θα αντιμετωπίσουν οι καναλάρχες θα είναι είτε θα πληρώσουν για τις άδειες τα παλιά τους χρέη που έχουν παγώσει και μαζί και τα θαλασσοδάνεια, τα είδατε σήμερα της Αγροτικής Τράπεζας, μαζί με τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων, είναι και τα δικά τους. Είτε θα χάσουν το δικαίωμα εκπομπής. Θα χάσουν δηλαδή τη δυνατότητα να εκβιάζουν το πολιτικό σύστημα. Το άμεσο κόστος για όποιον θέλει να αποκτήσει άδεια εθνικής εμβέλειας, γενικού περιεχομένου, ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι 13 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 8 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να είναι καταβεβλημένα στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών και τα υπόλοιπα 5 είναι η βάση από την οποία θα ξεκινήσει η δημοπρασία για το συγκεκριμένο τύπο αδείας. Ένα κανάλι τύπου Μέγκα, Sky, Αντένα, Αλφα, με γενικό πρόγραμμα και δελτία ειδήσεων. Εξετάζεται να είναι άμεσα απαιτητό το ποσό για την απόκτηση της άδειας. Όχι με δάνεια από τις τράπεζες που τις ανακεφαλαιοποιεί ο ελληνικός λαός με τα δικά τους λεφτά. Αν είναι δικά τους. Αν τα φέραν από τη μάνα τους ή από την κοιλιά της μάνας τους. Εν πάση περιπτώσει, στην περίπτωση των σταθμών εθνικής εμβέλειας θεματικού μη ενημερωτικού χαρακτήρα, δηλαδή αθλητικά, μουσικά, παιδικά, η βάση διεκδίκησης της άδειας θα είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το αντάλλαγμα για την απόκτηση της άδειας θα είναι πως θα έχει διάρκεια 10 χρόνια. Συνεπώς, θα στοιχίζει κατά μέσο όρο
500.000 ευρώ το χρόνο το ενίκιο αυτού του δημόσιου αγαθού που νόμιζαν ότι ήταν δικό τους, κατάλαβες. Το κόστος ανεβαίνει κι άλλο για τους υποψήφιους επενδυτές. Κάθε χρόνο πρέπει να υπάρχει ένα ετήσιο τέλος χρήσης συχνοτήτων που θα καταβάλλεται στην DGI, εφόσον διατηρηθεί σε ισχύ η σύμβαση χρήσης συχνοτήτων, γιατί όπως ξέρετε την αποκλειστικότητα πια την έχασε, την αποκλειστικότητα που έχει υπογράψει με την ΕΕΕΤΑΦΤΑΦ διάρκειας 15 ετών, τώρα πια θα μπορεί να κάνει αναμετάδοση επαμοιβή και ΕΡΤ. Επίσης, οι καναλάρχες θα υποχρεώνονται να έχουν τουλάχιστον 400 εργαζόμενους με ειδικότητες, με κανονικές συμβάσεις εργασίας. Όχι όπως ξέρουν, η κομμότρια κάνει τον καμεραμάν και πάει λέγοντας. Στην περίπτωση μάλιστα που καταπέσει η σύμβαση, οι σταθμοί, η σύμβαση της DGA, θα φιλοξενηθούν προσωρινά, όπως σας είπα, στην ΕΡΤ, μέχρι να προκηρυχθεί ένας άλλος διαγωνισμός. Το πάρτι ξεκίνησε. Αυτά που ξέρανε πρέπει να τα ξεχάσουν. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με την ομάδα κρούσης της διαφθοράς φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Ο λαός επιτέλους θέλει να δει τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει εκείνο που δεν έκανε ο Κώστας Καραμαλής. Να τα βάλει με τους νταβατζίδες και επιτέλους να πληρώσουν. Να πληρώσουν. Να πληρώσουν όσα χρωστάνε. Να πληρώσουν όσα εξαιτίας των καναλιών απέκτησαν με άλλους χίλιους δυο τρόπους που ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αυτό το θέμα θα κουβεντιάσουμε τώρα. Ο νεότερος της παρέας, ο Κώστας ο Αγόρης, ο δημοσιογράφος από το Χωνί, είχε ένα πολύ σπουδαίο ρεπορτάζ στο Φίλο της Κυριακής που πέρασε, στο Φίλο της Εφημερίδος στο Χωνί, για όσα ακούσατε σήμερα. Γιατί είχα φίλους μέχρι και χτες και προχτές, λέγανε τα κανονίσαμε εμείς. Μιλήσαμε και μπλέκαν ονόματα. Με τον Γενικό Γραμματέα τάδε, με τον Υπουργό. Όλα την ξανακαθαρίσαμε, τους πέραμε βόλτα. Και τώρα λέει που δεν στέκεται και καλά στα πόδια του Τσίπρας, ανάγκη θα μας έχει λέει. Και θα έρχεται εδώ. Εδώ θα είμαστε, θα δούμε. Κωστή, ναι, μιας και εσύ δεν διεκδικείς το λόγο. Πες μας δύο κουβέντες. Όντως, οι προσπάθειες που έκαναν οι καναλάρχες τους τελευταίους μήνες ήταν συγκινητικές, μπορούμε να πούμε, για να κρατήσουν το καθεστώς το οποίο είχαν τόσα χρόνια. Κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή. Ξέρετε το θέμα πάρα πολύ καλά και λόγω των πολλών ερωτήσεων που έχετε καταθέσει για το θέμα αυτό και τους καναλάρχες. Το Χωνί είχε το θέμα ήδη από την Κυριακή στο πρωτοσέλιδό του. Πλέον ένα ιδιότυπο καθεστώς νομιμοφάνειας ή και πειρατείας τηλεοπτικών συχνοτήτων, αν θέλετε, που διαρκούσε εδώ και 27 χρόνια, τελειώνει. Μια μακρά περίοδος στην οποία κανένας δεν τηρούσε τους κανόνες και το είδαμε με αποκορύφωμα το δημοψήφισμα, όπου σύμφωνα με το ΣΥΡΟΥ πολλά κανάλια έπαιξαν το ναι κατά 65% σε αντίθεση με το όχι που έπαιξε κατά 35%. Όντως, οι άδειες μειώνονται πάρα πολύ. Αυτό είναι μια πληροφορία. Θα είναι γύρω στις 4 μαζί με την ΕΡΤ μέσα και μιλάμε για τα κανάλια ενημερωτικού χαρακτήρα. Οπότε η μάχη που θα δοθεί θα είναι σκληρή. Από ό,τι φαίνεται θα μπουν υγιείς παίχτες στο παιχνίδι, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και για να το συνδέσουμε με το θέμα που συζητάγαμε πριν από λίγο, θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι οι μέτοχοι των καναλιών. Να ξέρουμε την κατάστασή τους, τα ονόματά τους, πού βρίσκονται και πού δουλεύουν και πού βρίσκουν τα χρήματα. Να έχουν καθαρές επιχειρήσεις, να πληρώνουν τους εργαζόμενούς τους και φυσικά να σέβονται και τη δημοκρατία και την πολυφωνία. Νομίζω ότι θα είναι το πρώτο χτύπημα της κυβέρνησης Τσίπρα στη νέα εποχή. Μία ερώτηση στα λεγόμενα του κυρίου Αγόρη. Επειδή έγραψα κάτω πειρατεία. Πειρατεία υπό την έννοια ότι εγώ, η εταιρεία Στάμος, έχω μια συχνότητα και δημιουργείται μια άλλη εταιρεία Στάμος που παίρνει τη συχνότητα αλλά χωρίς να πάρει τις μετοχές και τις υποχρεώσεις, αυτό θεωρείται πειρατεία? Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, που ισχύει,
αυτοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ή και ποιος στάμος θα έρθει να διεκδικήσει την συχνότητα. Ο πρώτος που χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά ή ο δεύτερος που είναι θαλασσοδανισμένος ή θα δημιουργηθεί στάμος 3. Νομίζω, ότι... νομίζω καταρχήν ότι Βαν έβαζε προϋπόθεση το νομοσχέδιο ότι όσοι από τους υπάρχοντες θέλουν να μετάσχουν με θα πρέπει να εξοφλήσουν και τα χρέη τους. Ναι, το θέμα είναι, για να το θέμα είναι ότι η συχνότητα ανήκε σε μένα. Ναι. Αλλά έγινε χρήση της συχνότητας επωνόματι μου, δηλαδή η εταιρεία με τίτλο Λεωνίδα, στάμα, μην επιμένουμε άλλο. Μην επιμένουμε γιατί δεν θα το επιτρέψει η ώρα. Γιατί έχω και ένα θέμα για εσάς κύριε Νικολόπουλε και τον κύριο Μιχελογιαννάκη. Διότι εντάξει, κουνάμε το δάχτυλο στους υπόλοιπους, αλλά να δούμε και λίγο και τα του οίκου μας. Γιατί μιλάμε, βγαίνουν κάποιοι και παριστάνουν τους άριους της αριστεράς, έτσι, και τους άρχοντες της ιδεολογικής καθαρότητας. Την ίδια στιγμή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ έχει φύγει ο Βαρουφάκης και ο Λαφαζάνης, έχετε τον άνθρωπο που διόρισε ο Βαρουφάκης κατά πληροφορίες και με συνέργεια Λαφαζάνη, τον κύριο Στεριώτη. Τι ήταν ο κύριος Στεριώτης? Καζινάρχης. Έτσι. Προσέξτε τώρα, αριστερή αισθητική. Διορίζουν καζινάρχη. Πού τον διορίζουν? Στην Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων. Μα εσείς, κύριε Νικολόπουλε, ο κύριος Κουίκ και η κυρία Κουντουρά, ως αντιπολίτευση, είχατε αποκαλύψει το σκάνδαλο του καζίνο Λουτρακίου με τα εκατομμύρια χρέη στο δημόσιο που η Επιτροπή Παιγνίων ήθελε να του πάρει την άδεια και δεν την άφηνε ο Σαμαράς. Και έρχεστε σήμερα και τοποθετείτε, όχι εσείς προσωπικά, τον καζινάρχη πρόεδρο της Επιτροπής που ελέγχει. Πείτε μου, κύριε Νικολόπουλε και κύριε Μιχελογιαννάκη, πώς εσείς το ανέχεστε? Εμένα προσωπικά με φτύνουν στον δρόμο και μου λένε καλά όλα αυτά που λες. Εντάξει, το ΦΠΑ στις Μπάμιες να το δεχτούμε. Αυτό πώς θα το δεχτούμε? Θα το είχε διορίσει ο Βαρουφάκης. Ο Νικολόπουλος και ο Μιχελογιαννάκης τι κάνουνε? Θα ασκήσω... Και τους αφήνουν και τους Βαρουφάκηδες να κουνάνε το δάχτυλο? Θα και τους Λαφαζάνηδες? Θα ιδιότητά μου ως δικηγόρου να συνηγορήσω τον κύριο Μιχελογιαννάκη, δεν τον γνωρίζω καθόλου. Τον κύριο όμως Νικολόπουλο, επειδή τυχαίνει και τον γνωρίζω, θα σας πω λοιπόν το εξής και θα το δέσω και με την Επιτροπή Αληθείας που εγώ θέλω να μείνω. Όταν έχεις μία ομάδα, είναι υποχρεωμένοι οι παίχτες της ομάδος να έχουν τα πόστα τους. Δεν μπορεί να ζητάς από το center for να κάνει τη δουλειά του center back. Δεν μπορείς να ζητάς από τον βουλευτή Χ να είναι και στο σημείο Ψ και στο σημείο Ε και στο σημείο Δέλτα. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η ιστορία με τον Βαρουφάκη και την Κωνσταντοπούλου δεν και την Επιτροπή Αλήθειας. Δεν ισχύει το φίλε, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν συνηγορώ. Και ξέρεις γιατί δεν ισχύει το παράδειγμά σου? Ναι. Μπαίνεις, ας πούμε, στο τμήμα που ξέρεις ότι είναι διεφθαρμένη, στο τάδε τμήμα της Νέας Ορλεάνης, αλλά ξέρεις ότι είναι δύο αστυνομικοί οι οποίοι είναι αδιάφοροι. Αδελφέ, χρειάζεται. Τον Μιχελογιαννέ και τον Νικολόπουλο. Αδελφέ, σε αυτούς θα πας. Σε ποιον θα πάω? Ναι, αλλά στην ιδεολογική καθαρότητα. Πεπερασμένη. Στην ιδεολογική καθαρότητα θα πάω. Στην κόκκινη προβιά. Ξέρετε, εγώ είμαι άριος της αριστεράς. Συμφωνώ λοιπόν, για τις κόκκινες προβιές. Δηλαδή. Ξέρεις καλύτερα πώς είναι με τις κόκκινες προβιές. Μιας και όντως έχω την ευκαιρία, σπάνια την έχουμε, να βεβαιώνουν άλλοι τώρα ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Σε αυτό τον κατακλυσμό τώρα, θα λοιπόν, όλοι. Ενώ έχει ανάψει το τηλεφωνικό κέντρο, ότι η κυρία Χρυσούλα λέει: ο Ξενοφών Βεργίνης υπήρξε ο καλύτερος διοικητής του ΟΓΑ και δεν χρέωσε τον ΟΓΑ ούτε ένα ευρώ. Οφείλω να το πω γιατί είναι η ώρα που είπε ο Ανδρέας μου, αμέσως, Γιάννη μου. Είναι από τις λίγες δικαιώσεις εν ζωή. Το λέω έτσι, ήρθε τώρα. Είναι από τις λίγες δικαιώσεις. Και χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί την ίδια ώρα ένας άλλος κριτήκαρος μου στέλνει και μου λέει σε παρακαλώ, ρώτησε τον κύριο Βεργίνη αν μπορεί να κάνει σχόλιο λόγω της εμπειρίας του, όχι της εμπλοκής του. Εκ των επιδίκων δανειοληπτριών εταιριών, ποιες χρησιμοποιούσαν την αγροτική ως όχημα εξόφλησης ληξιοπρόθεσμων οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο, δια της εκχώρησης των χορηγουμένων ποσών προς αυτό το σκοπό, με εικαζόμενη στόχευση την αντικατάσταση ποινικών ευθυνών με αστικές ευθύνες. Και τέλος, εκ των επιδίκων πάλι εταιριών, ποιες υπήχθησαν στο νόμο 4038 του 10 που διακανόνιζε ληξιπρόθεσμες
σκανδαλωδός, οφειλές προς ΙΚΑ. Και αν θα υπάρξει συνδυαστική έρευνα, τώρα οι δικηγόροι θα μιλήσουν, για αυτές που εξετάζει πιθανό σκάνδαλο συγκοινωνούντων δοχείων, ήτη Αγροτικής Τράπεζας και ΙΚΑ. Το διάβασα για να μην λέτε ότι δεν θα το έκανα στον κύριο Βεργίνη, γιατί είπα τον καλό λόγο. Νομίζω όμως ότι, αν θέλει βεβαίως να πει μια λέξη γι' αυτό, αλλά καλύτερα να του δώσουμε το λόγο για εκείνο που περιμένουν δεκάδες χιλιάδες αγρότες. Εγώ αμέσως. Επειδή είπατε για ΙΚΑ. Αμέσως θα πείτε. Και για το εργοστάσιο Πελαργός απευθύνουν ερώτημα στη Νέα Κύο Αργολίδος. Πώς το πήρε η παρέα του κυρίου τάδε διοικητού, λέει η διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας, και το έκλεισε. Δεν το λέω γιατί δεν ξέρω αν είναι έτσι. Επειδή εγώ του Ανδρέα του Παπακυριακόπουλου συμφωνώ απολύτως με την παρατήρηση που έκανε, εγώ για τον κύριο Στριζιώτη δεν ήξερα τίποτα. Αυτό που είπε όμως απόψε, το λέω επίσημα στον ελληνικό λαό. Καλά από τη δουλειά μου. Εγώ αύριο το πρωί αμέσως θα το ψάξω το θέμα. Κύριε Νικολόπουλε. Ο κύριος Φίλης κάτι θέλει. Ναι, ναι, βεβαίως κύριε Φίλης. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή. Και έτσι πρέπει να είναι ο βουλευτής. Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Ψήφισε διάταξη ότι όσοι υπήχθησαν στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα στην πτωχευτική διαδικασία, όσοι λοιπόν υπάγονται απαλλάσσονται από την έκδοση ακαλύπτων επιταγών και ασφαλιστικών εισφορών λόγος εξάλληψης του αξιοποίητου. Φτάνει αυτό. Τι άλλο να σχολιάσει κανείς. Και δεύτερον, βεβαίως, το δεύτερον, ψηφίσαν διάταξη εξάλληψης αξιοποίητου για τα ανώτετα τραπεζικά στελέχη, τα οποία καθ' οδήποτε τρόπο είχαν ανάμειξη στη χορήγηση δανείων, τα οποία εκρίνονται αξιόπινα. Εδώ δηλαδή αυτή η προηγούμενη συγκυβέρνηση όλο νόμους ψήφισε για εξάλληψη αξιοπίνων. Χαρίσαν στους πετρελαιάδες και στους άλλους διαπλεκόμενους τα πρόστιμα, πάλι με διατάξη νόμου. Μα τι δεν κάνανε οι άνθρωποι. Λοιπόν, να πάμε τώρα. Σε εσάς έρχομαι, αλλά με ένα άλλο ερώτημα, κύριε Βεργίνη. Αν θέλετε να πείτε και γι' αυτά να πείτε, αλλά για να αλλάξουμε λίγο το θέμα. Θέλουν να ακούσουν, και αυτός ήταν και ο λόγος που παρακάλεσα και ευχαριστώ πολύ να είσαι στην παρέα μας. Θέλουν να ακούσουν από σένα που για χρόνια ήσουν και γραμματέας του Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας και που μαζί με κι άλλους συναδέλφους βουλευτές όταν και με εσάς, κύριε Νικολόπουλε. Και με μένα. Αλλά εξαιρώ τον εαυτό μου, όχι γιατί εγώ Νέα Δημοκρατία νιώθω ξενοφόντε. Συγχωρείτε, αλλά κλείνει η παρένθεση να πάμε στα ερωτήματα των φίλων μας. Λένε λοιπόν, εκείνη την μάχη, την επανάσταση που άλλοι την λιδόρισαν, άλλοι όχι, που επί Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είπαν να μην έρθουν κι άλλα βάρη στους αγρότες, όσα κάποιες διατάξεις τότε ξεσήκωσαν κόσμο, εκτός από τη Φωτεινή την Πιπηλή. Πού σε ρε Φωτεινή, μόνο η Φωτεινή. Η Φωτεινή ήταν, όχι να πληρώσουν οι άγροτες. Σήμερα τώρα ερχόμαστε στα φρέσκα κουλούρια, ξενοφόντα. Έχεις παρακολουθήσει, είμαι σίγουρος, γιατί παρακολουθείς καθημερινά τις εξελίξεις. Έφυγε ο κίνδυνος. Ο Αντώνης, ο Ζαΐρης έλεγε θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Θα πάρει το λόγο, θα τα πει μόνος του. Πού το ξέρεις, έτσι έλεγα. Ναι, μα ακριβώς. Ξενοφόντα. Μιλάμε για αυτά που περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στη συμφωνία. Και που δεν έρχονται. Και αύριο. Τα οποία δεν ήρθαν για αύριο, ναι, αλλά θα έρθουν υποχρεωτικά και σαφώς θα κρυθούν. Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Κύριε Νικολόπουλε, πράγματι ο αγροτικός τομέας, ενώ προσφέρει πάρα πολλά στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και κυρίως προσφέρει προστιθέμενη αξία, και αυτό το αγνοούν πολλοί, εν τούτης, πολλές φορές υπάρχει αντίληψη ότι δεν προσφέρουν και δεν συμμετέχουν στην προσφορά είτε μέσω της φορολογίας ή άλλων δυνατοτήτων στη δημιουργία εισοδήματος. Είναι λάθος. Καταρχήν, ο αγροτικός τομέας είναι εκείνος ο οποίος υπερφορολογείται, διότι και φορολογούνται όλες οι πρώτες ύλες που συμμετέχουν μέσα στην δημιουργία του τελικού προϊόντος, και εν συνεχεία φορολογούνται επίσης επί του εισοδήματός των. Ενώ τώρα αυτή τη στιγμή, με βάση τη συμφωνία, έρχεται η φορολόγηση και των επιδοτήσεων που προέρχονται από την Ευρώπη,
Δηλαδή, οι κοινοτικές επιδοτήσεις, κύριε Νικολόπουλε, που ξέρετε, και στην φορολογική δήλωση εξαιρούνται από τη φορολόγηση, σήμερα έρχονται να φορολογηθούν. Αυτό σας δηλώνω εγώ που ξέρω τα κοινοτικά, είναι πέρα ως πέρα αντικοινοτική διάταξη. Και πιστεύω ότι στη διαπραγμάτευση ο Πρωθυπουργός πρέπει να το παλέψει να μην συμπεριληφθεί. Γιάννη. Άλλο κύριε Νικολόπουλε, στο να πληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέσω των επιδοτήσεων, το οποίο εγώ επιμένω και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές τους εισφορές, και επιμένω σε αυτό, ότι πρέπει οι αγρότες να καταλάβουν ότι οφείλουν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές και να μην είναι ληξιπρόθεσμοι. Γιατί? Διότι και το ευλιάριο υγείας κάνουν χρήση και επίσης την σύνταξή τους θα περιμένουν. Αλλά και έχουν και προστασίες όλα τα μέλη της οικογένειας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επίσης, φορολογούνται αυτή τη στιγμή και καλούνται να αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές 2,5 φορές επάνω. Αυτό είναι άδικο. Δεν λύνουμε έτσι το ασφαλιστικό, κύριοι συνάδελφοι. Το ασφαλιστικό λύνεται με άλλον τρόπο και θα έλεγα και ανέξοδα. Διότι δεν είναι δυνατόν στο αγροτικό, για παράδειγμα τον ΟΓΑ, να σας αναφέρω, ότι οι ασφαλισμένοι από 22 ετών έως 45, κύριε Νικολόπουλο, που το ξέρετε καλά τα αγροτικά, είναι μόλις το 19% από τους ασφαλισμένους. Και από τα 45 και πάνω είναι το υπόλοιπο, δηλαδή το 80 με 81%. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ο νόμος εφαρμοζόταν, που είναι η υποχρεωτική ασφάλιση, τότε περίπου τις 150.000 μεταξύ 22 και 45 θα ήταν ασφαλισμένοι. Για υπολογίστε την ασφαλιστική εισφορά όλου αυτού του πληθυσμού, που θα μπορούσε πράγματι να αυξηθεί περίπου το 1,3 δις ετησίως. Και παράλληλα, αυτή η γκάμα της ηλικίας 22-45 έχουν και τα λιγότερα πιθανά έξοδα από πλευράς τι? Ασφάλισης υγείας. Διότι αυτοί δεν έχουν. Γιάννη. Μισό λεπτό θέλω κάτι. Ναι, ναι, αμέσως όμως να πάρουμε και την... Πρέπει να γίνει επανεξέταση μια απάντηση ακριβώς, Γιάννη. Ο Πρωθυπουργός και να μην παλέψετε μεταξύ αστικών, με συγχωρείτε που συμπληρώνω, βουλευτών και περιφερειακών βουλευτών. Μα εσείς υπήρξατε περιφερειακός βουλευτής. Δεν για είναι τη φιλενάδα μας τη Φωτίνη. Δεν είναι σωστό. Γιάννη, από τη μεριά της κυβέρνησης, από τη διεύθυνση της κυβέρνησης, αλλά και αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρίζονται ότι είναι ένα ζήτημα που ασφαλώς το παλεύει, αλλά και ότι θα μπορέσει να φέρει και κάποια αποτελέσματα τελικά, και δεν είναι απλώς μια παράταση για να μην επισυμβεί αύριο κανένα ατύχημα. Ποια είναι και να η πληροφόρηση όλα τα κόμματα, και η δικιά σου γνώμη, Γιάννη Μιχελογιάννακη, λοιπόν, για το συγκεκριμένο έχουμε, και αμέσως ο κύριος Φίλης. Έχουμε και ορισμένες πληροφορίες που θα βγουν. Μα γι' αυτό θέλω να πεις. Καινούργιες οι οποίες θα πούμε. Λοιπόν, καταρχήν ήταν μια μεγάλη επιτυχία του Αλέξη του Τσίπρα, την ήξερε ο Νικολόπουλος, αλλά άφησε να την πάρω εγώ το προνόμιο να το πω, ότι το αγροτικό δεν μπήκε στα παραπεδομένα. 20 του Αυγούστου κλείνει το προαπαιτούμενο χωρίς αυτό. Μην το αγροτικό θα μπει, όχι, έκλεισε. Ναι. Έκλεισε και μάλιστα και το. Έκλεισε γιατί αναφερόταν 45 σελίδες που είχε δώσει βγήκε, τότε. Βγήκε αυτό. Η ένα αυτό. Αν το δεύτερο. Καλό. Έφυγε λοιπόν από τα προαπαιτούμενα, επιτυχία μεγάλη του έτσι πράγματι. Θα έρθει ο Οκτώβρη-Νοέμβρη, ήδη εγώ πήρα τηλέφωνο τον Υπουργό. Μα Οκτώβρη έχουμε την πρώτη αξιολόγηση, κύριε Μιχαλογιαννάκη. Τι λέτε? Οκτώβρη-Νοέμβρη. 15 Αυγούστου ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση. 15 Αυγούστου. 8 Αυγούστου είναι 20 Αυγούστου εγκρίνεται. 20 Αυγούστου τελειώνουν τα προαπαιτούμενα και η διαπραγμάτευση. 20 Αυγούστου εγκρίνονται από Eurogroup, Εθνικό Κοινοβούλιο και Κοινοβούλιο άλλων κρατών. Τον Οκτώβρη είναι η πρώτη αξιολόγηση. Ναι, πρόσεξε. Μην τρελαθούμε. Μην πα όμω την αξιολόγηση ακόμα. Πριν ο δύο χρόνος μέρες... είναι πολύ πυκνός. Όχι, να καταλάβω πώς. Θα εξεταστεί την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Τον Αύγουστο θα εξεταστεί, αφού σήμερα το είπα. Τον Αύγουστο την πρώτη. Για να καταλάβω κόσμο σήμερα τι βγαίνει από τον Νικολόπουλο. Πριν από δύο μέρες ήταν προαπαιτούμενο. Το είπαμε αυτό, αλλά ξανάρχεται το. Αυτό το είπαμε. Φτάσου και στο δεύτερο. Βγήκε από το προαπαιτούμενο. Πάμε τώρα. Έφυγε από το προαπαιτούμενο. Επιτυχία τεράστια του Τσίπρα. Να ξεκαθαρίζω. Ο Αντώνης λέει θα επιτυχία, αφού θα ξανάρθει τον Αύγουστο. Πώς θα έρθει όμως τώρα. Λοιπόν, απλώς κερδίζετε πολιτικό τώρα, χρόνο, κύριε. Του ΟΓΑ, θα έρθει διαφοροποίηση. Και δεν τα πες όλα. Εγώ ήδη είχα κάνει μια κριτική. Είναι ο χρόνος, κύριε. Ο χρόνος. Και είχα πει χρόνος, σε δύο δευτερόλεπτα θα τα λες. Δέκα πράγματα είναι οι αγρότες τώρα. Οι 10 πληγές του Φαραώ είναι. Το 13-26-1. Η επιδότηση 2 που χάνεται. Η αποζημίωση 3. Το πετρέλαιο 24.
Ο έμφυα στο αγροτομάχιο 5, το 26 το αγροτικό εφόδιο, το 63 ευρώ που γίνεται 197 στην εισφορά, το 100% τη πρωτοκαταβολή και η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Αυτά είναι τα 10. Μίλησα σήμερα με τον Υπουργό Γεωργία. Επειδή βλέπει ότι το αγροτικό είναι ένα θέμα που το οποίο ασχολούμαι ιδιαίτερα. Και τι είπε. Μου είπε ότι από αυτά τα 10, Γιάννη, μέχρι Δεκέμβρη-Γενάρη, ναι, που θα το φέρουμε το νομοσχέδιο, ναι, εκεί θα πάει περίπου, ναι, τουλάχιστον τα 6 διαστόματό του θα τα αποφύγουμε. Αυτό αποκοσμιόμαστε στη στουθίου ταυτή, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Ακούστε. Είναι γεγονός. Και το ΦΠΑ θα δεν αναφέρεται, που είναι από το 2013 στο 2023. Που είναι όλα τα προϊόντα. Ναι. Δεν έχει αναφερθεί. Θα υπάρξει μια διαφοροποίηση. Επί το ευνοϊκότερο. Ουσιοδός όμως δεν ξέρω. Διότι εδώ τι κατέστη φανερώνει από τους δανειστές. Ότι τους ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Ένα, να χτυπήσουν τον τουρισμό μας και ζητάνε τις αυξήσεις, το οποίο είναι και το μόνο έτσι προϊόν παροχής υπηρεσιών. Και δεύτερον, να χτυπήσουν την αγροτιά, που είναι η πρωτογενής παραγωγή μας. Yes. Γεωργία και κτηνοτροφία. Και τη φαρμακοβιομηχανία. Μετά. Λοιπόν, να πάμε δηλαδή και στο επόμενο. Να, να μας καταστήσουν υποτελείς χτυπώντας αυτούς τους κύριους πόρους. Και αυτές τα τις μηνύματα που το αναπτυξιακό θα αρχίσει τώρα, από τον αγροτικό τομέα. Αγαπητέ αυτό είναι Γιάννη, πολύ πριν απευθύνω το τον αναπτυξιακό λόγο, θέλει αναδιάρθρωση και του χρέους. Σε όλη την παρέα και κυρίως στο Λεωνίδα τι γίνεται με την πρώτη κατοικία και γενικότερα τι γίνεται με τους δανειολήπτες, μου λένε ότι το 90%. Ξέρω ότι κάποιοι θεωρείτε ότι είναι υπερβολικά αυτά τα νούμερα. Αυτά μου δίνουν. Γραπτός μου τα δίνουν. Το 90% των όσων έχουν τηλεφωνήσει, έχουν στείλει email ή μέσω Twitter ή με το Facebook, λένε ότι ο Τσίπρας, Γιάννη, πρέπει να αφήσει, λέει, το ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσει σε καινούριο κόμμα, να αφήσει πίσω τους άλλους, να κάνουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Να μείνουν εκεί με τις συνιστώσεις. Σήμερα άκουγα στα μεγάλα, ξέρω εγώ ποια είναι μεγάλα, τέλος πάντων, στα μεγάλα κανάλια, ότι έφυγε, λέει, η τάση, τάδε, πώς τη λέγανε. Έφυγε ο Ρινάλτη, ναι, με την ΚΟΕ. Τι είναι αυτό. Ο Ρινάλτη είναι η κομμουνιστική οργάνωση της Ελλάδας. Τέσσερις βουλευτές. Μάλιστα. Η οποία έχει τέσσερις βουλευτές μέσα. Λοιπόν. Και ο ιδεολογικός πατέρας είναι ο Ρούντι ο Ρινάλτη. Εδώ λοιπόν απαντά ο κόσμος ότι αυτά μπορεί να νοιάζει, λέει, τον κόσμο, το σύνολο, το μικρό. Όταν ήταν αυτό το κόμμα από πολλές τάσεις, από πολλές πλευρές, του 2, του 3, του 3,5, του 4, δεν νοιάζει τον κοινωνικό, λέει, ΣΥΡΙΖΑ. Το 90% λέει ότι αν τυχόν ο Τσίπρας πει φεύγω μπροστά, κάνει εκείνο που έκανε ο Καραμαλής όταν διέλυσε το συναγερμό και είπε Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση και μπήκαν μέσα κεντρώες δυνάμεις. Ναι. Έγινε βουλευτής του Κώστα του Καραμαλή, ο γέρος της, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο γέρος της Δημοκρατίας. Στην Αχαΐα, βουλευτής Αχαΐας, με τη δεξιά την ονομαζόμενη τότε. Για τους νεότερους που δεν τα θυμούνται. Γιατί κάποιοι ενδεχομένως και σήμερα να νομίζουν ότι γίνεται κάπως αλλιώς. Πάντως ο Ρούντι, όμως, ο Ρούντι, ναι, ο Ρινάλντι είναι έντιμος άνθρωπος, έντιμος αγωνιστής. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέμε κόκκινες προβιές και δίθεν ιδεολογική καθαρότητα από πίσω. Καλά κάνει. Και ιδεολογική κατάρτιση κάνει. Ο Ρούντι ο Ρινάλντι είναι έντιμος. Κάνει λάθος όμως αυτή τη στιγμή. Αντρέα. Δηλαδή πρέπει να παραδειγματιστεί από τον στρατηγό Ζούκοφ. Και τον Ζούκοφ τον κατηγορούσαν για υποχρεωτικότητα έναντι του Χίτλερ. Μα ποιος μπήκε στο Βερολίνο? Ο Ζούκοφ. Αντρέα. Γιατί επέλεξε αυτός πότε θα αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τον εχθρό. Τη στρατηγική. Για φαντάζομαι να είχε παραιτηθεί ο Ζούκοφ. Για φαντός να και παραιτηθεί. Αντρέα, εδώ λέει ο κόσμος, ο απλός κόσμος που μας παρακολουθεί, ότι αν κατέβουν οι 148 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μόνοι τους στις εκλογές, όποτε και να γίνουν, και ο Τσίπρας μόνος του με άλλους, ο Τσίπρας λένε ότι θα πάρει, και λέει ο καθένας το δικό του ποσοστό, και οι άλλοι όλοι μαζί, 148, 149, 148 βουλευτές, ότι θα πάρουν όσο έπαιρνε ο συνασπισμός. Αυτά λέει ο κόσμος. Τώρα στη δημοκρατία, ξέρεις, ο κόσμος κάνει το κουμάντο. Δεν το κάνω ούτε εγώ ούτε οι βουλευτές. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί να απαντήσουμε εδώ, τι γίνεται με τους δανειολήπτες και να κάνουμε και ένα κύκλο τι θα γίνει τελικά αύριο. Θα γίνει της γεννηματούς, θα γίνει του καλύτερα ποταμάρχη, γιατί φαγωθήκανε. Και ακόμα
Θα ρωτήσω τον Ξενοφόντα. Τι το έπιασε σήμερα εκεί στο Αντινιούζ. Τους έβαλε ο Σαμαράς. Βρίζουνε το Μεϊμαράκι. Δεν είναι καλός, λέει. Δεν το παίζει, λέει, καλά ο Μεϊμαράκης. Άρχισε, λέει, φακομάρα. Δεν τους αρέσει ο Μεϊμαράκης. Κρατάει, λέει, το ίσο του Τσίπρα. Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Τον άφησε ακάλυπτο χτες, λέει, τον Αντώνη. Μείνετε μαζί μας. Το τελευταίο μέρος θα είναι και το καλύτερο.